Τους Βούλγαρους έγινε μεγάλη φασαρία, δηλαδή εκεί στον Προμαχώνα. Αυτή τη στιγμή πήγανε, κάνανε προσφυγές και τέτοια. Ωστόσο, νομίζω ότι η απάντηση ήταν ότι αυτό είναι ζήτημα άλλων θεσμών και όχι εκεί που απευθύνθηκαν. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά τα σύνορα, από όσο ξέρω, και έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση επάνω. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ωραία. Και πότε θα ξανακλείσουν τώρα, πώς τα βλέπετε, δηλαδή, μετά τις 12:00 που θα συναντηθούν σήμερα. Ευελπιστώ ότι δεν θα ξανακλείσουν, γιατί οι λύσεις θα έρθουν μέσα από το διάλογο το συγκεκριμένο. Και εύχομαι να είναι. Θα κάνει η κυβέρνηση υποχωρήσει, θα δώσει τίποτα σε όλα. Εύχομαι να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των μπλόκων και των κινητοποιούμενων αγροτών. Τώρα σε 4 ώρες θα γίνει η συνάντηση, οπότε εκεί θα τεθούν όλα, θα υποθούν μέσα στο διάλογο. Απλώς θα ήθελα να πω ότι μέσα από το διάλογο δεν χάνει κανείς και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα δώσει τις απαραίτητες λύσεις. Θα μιλήσουμε για τους αγώνες και στο δεύτερο μέρος, να συνδεθούμε και με κανένα δυο, να δούμε τι λέει το ένα μπλόκο, τι λέει το άλλο μπλόκο κτλ. Πάντως ήθελα από την αρχή να σας πω, θυμάμαι την τελευταία φορά που είχα έρθει στην εκπομπή εδώ, μιλούσαμε για το παράλληλο πρόγραμμα. Ναι. Θυμάστε τότε είχα δεχτεί την κριτική ότι δεν αποσύρετε, δεν θα το ξαναφέρετε κλπ. Τελικά ψηφίστηκε. Να πούμε και το ότι έγινε. Όχι, αυτό που είναι για τους ανασφάλιστους είναι πάρα πολύ καλό. Το θυμήθηκα γιατί ήρθε η τελευταία φορά και είχαμε εδώ μία συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία πάντως λέει ότι αυτό το παράλληλο πρόγραμμα που επικαλείστηκε με τους ανασφάλιστους κλπ. Το είχε ήδη νομοθετήσει η ίδια. Αυτό με τους Όχι, δεν είναι έτσι. Μιλάει για όντως αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τίποτε, ούτε ιδιωτική ασφάλιση, ούτε. Υπήρχε πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας και άλλων οι οποίοι δεν είχαν καμιά δυνατότητα ασφάλισης. Αυτός που δεν είχε τίποτε, δηλαδή απολύτως τίποτε. Είναι, ένα βήμα για την νοσοκομιακή περίθαλψη των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα βήμα. Σοβαρό. Απομένει η φαρμακευτική κάλυψη που κάποιοι θέλουν να γίνει και αυτό. Ναι, δηλαδή, είναι και στις εξετάσεις και στις εξετάσεις. Είναι ο άλλος ασφάλιστος και δεν έχει να πάρει τα φάρμακά του. Ακριβώς. Και το πεντάλεπτο. Αν αρρωστήσει, πάει στο νοσοκομείο, τον παίρνει. Εντάξει, μια χαρά. Ελήθεια αυτό και μπράβο. Αλλά όμως είναι καρδιακός και δεν μπορεί να πάρει φάρμακα. Βέβαια τα κόστη εκεί είναι μεγαλύτερα. Έτσι. Αλλά πρέπει και να στις εξετάσεις, δηλαδή αυτό που βγήκε ότι όντως υπέγραφες για τα χρήματα τα οποία θα δημιουργούνται μέσα στο νοσοκομείο, τις εξετάσεις και αυτά, αυτό υπήρχε, το ξέρω. Στα καταλογίσατε, στην εφορία. Άσχετα. Ναι, πήγε στην εφορία και στο έστειλε μετά. Υπήρχε αυτό από κάποιο σημείο και μετά. Η προ-υπήρχε, ήταν σε δύο φάσεις πριν αυτό. Είχε καταργηθεί αυτό, όχι. Τα είχαμε κάνει τα ρεπορτάζ. Ήταν έτσι πάντως. Λοιπόν, πήγαινε και όταν δεν είχε τίποτα, υπέγραφες για την εφορία και βέβαια σε εξυπηρετούσε κλπ. Αλλά το χαρτάκι ερχόταν μετά. Τα ξέρει ο κόσμος, όσοι ήταν σε αυτή τη θέση. Για να πάμε στην κυρία Βούλτευση. Ναι. Υπάρχει μια αίσθηση ότι η Τρόικα δεν έρχεται στην Αθήνα για να προχωρήσει η αξιολόγηση. Παρότι εμείς την πιέζουμε και λέμε ελάτε για να προχωρήσει η αξιολόγηση, διότι ζητάει και άλλα μέτρα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Μέσα στην εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα έρθουν και τεχνικά κλιμάκια και ίσως την άλλη εβδομάδα. Από ό,τι ξέρω από πληροφορίες. Από εκεί και μετά δεν έχω ίσως κάτι. Να έρθει την άλλη εβδομάδα. Να έρθει η ηγεσία. Ναι, η ηγεσία. Εντάξει, αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση. Ωραία. Στα τεχνικά κλιμάκια γίνεται αυτή τη στιγμή. Τώρα εσείς το Υπουργείο Εξωτερικών στο προσφυγικό προφανώς εμπλέκεστε, έτσι. Προφανώς. Προφανώς. Με έναν τρόπο προφανώς. Τι θα γίνει. Δηλαδή πήραν μια απόφαση στις Βρυξέλλες προχθές και είπανε παιδιά μέχρι τις 2-3 εβδομάδες. Είναι όπως έχουν τα πράγματα, δεν θα κλείσει κανένα σύνορα. Και οι Αυστριακοί, ας πούμε, καλά οι Σκοπιανοί. Οι Σκοπιανοί δεν είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν να κάνουν. Αλλά οι Αυστριακοί, τι γίνεται, ρε παιδί. Κύριε Μποράκη, ήδη γίνονται οι διπλωματικές ή αντίστοιχες κινήσεις. Και σε κάθε περίπτωση η απόφαση η οποία πάρθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης των Αρχηγών θα τηρηθεί. Γίνονται ήδη οι διπλωματικές κινήσεις. Κάνετε τίποτα συγκεκριμένα για τους Αυστριακούς, για τους. Γίνονται διπλωματικές κινήσεις. Γίνονται. Κυρία Βούλτεψη. Κοιτάξτε τώρα, όταν.